οποιαδήποτε πολιτική δύναμη παραλάβει από αυτό το χάος το οποίο αφήνει η κυβέρνηση Σαμαρά να τα πάει χειρότερα, δηλαδή τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Αλλά θέλω να επανέλθω λίγο στο θέμα του κυρίου Θεοχάρη, το οποίο θέσατε με έμφαση. Ναι. Δηλαδή, τι λέμε τώρα? Λέμε ότι ο κύριος Θεοχάρης. Εσείς δεν θα έχετε στόχο το πλεόνασμα, κύριε Κίτσι. Θα σας πω αμέσως μετά. Θα έχετε στόχο το έλλειμμα. Θα σας πω αμέσως μετά, όχι βέβαια. Θα σας πω αμέσως μετά. Λοιπόν, άρα το θέμα είναι ότι ο κύριος Θεοχάρης ασκεί την κυβερνητική πολιτική απλώς επειδή είναι τεχνοκράτης. Δεν κάνει το κορόιδο μέχρι να περάσουν οι εκλογές. Είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν φτάσει ακόμα το τετραπλό μπιλιέτο από την εφορία. Ναι, το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό. Εντάξει, και τώρα τι λέμε στο Θεοχάρη? Θεοχάρη, κάνει το κοροϊδό να του κοροϊδέψουμε μέχρι την Κυριακή που θα πάνε στην κάλπη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τώρα, το θέμα του πλεονάσματος, γιατί ναι, δεν θέλω να αφήνω τις αναπάντητες. Παρακαλώ, παρακαλώ. Το πλεόνασμα βοηθάει μια κυβέρνηση. Γιατί βοηθάει? Διότι το πλεόνασμα σημαίνει ότι είμαι σε θέση να καλύψω τα έξοδά μου χωρίς να είμαι υποχρεωμένος να δανειστώ. Άμα μπορώ να το κάνω αυτό, έχω μεγαλύτερη δυνατότητα να διαπραγματευτώ. Και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω σωμάν και τα λοιπά, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από την αρχή μέχρι και το τέλος αυτό θα μια κυνηγάτε, τεράστια λοιπόν διαπραγμάτευση. Ευρώ-ευρώ, όλα αυτά που λένε θα σας διώκουν, θα σας κάνουν, θα σας δράνουν, αυτά είναι μπαρούφες. Ένα ευρώ θα διαπραγματευτούν και επειδή εμείς διαπραγματευόμαστε για όφελος των φτωχών και όχι για όφελος των πλουσίων, θα πάμε καλύτερα σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Αυτό είναι θεωρητική διακήρυξη, κύριε Κυρίτση. Βέβαια, θα μου πείτε, μένει να αποδειχθεί. Πάμε στη διαπραγμάτευση. Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, τώρα, πριν πάμε, Λίνα, σου ζητώ συγγνώμη. Έχουμε εκτακτήσει στην Τουρκία. Εσείς είπατε ότι θα ψηφίσετε τα μνημόνια. Ένα λεπτό, κύριε Καλαμπάκη.